Δάφνη Παρλιάρη, με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με την χρησιμότητα τέτοιων εργαλείων, όπως η πλατφόρμα η οποία θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Τη χρησιμότητα όσον αφορά σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πιο ρυπασμένες ατμοσφαιρικά πόλεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα υπό την επίδραση του flyover τους τελευταίους μήνες και φυσικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τους καύσονες και υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί βιομετεωρολογικές συνθήκες που είναι πάρα πολύ επιβλαβείς για τους κατοίκους της. Επομένως, είναι απαραίτητο τόσο να μελετήσουμε το πρόβλημα με τα ιδιαίτερα τοπικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, όσο και σε δεύτερο βήμα να δημιουργήσουμε συστήματα προειδοποίησης και έγκαιρης ειδοποίησης του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημόσια υγεία. Αν μπορούσαμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τα προβλήματα, τις επιπτώσεις πάνω στην υγεία. Στις μελέτες φαίνεται ότι οι καύσονες που έρχονται νωρίς έχουν πολύ μεγαλύτερες επιδράσεις πάνω στην ανθρώπινη υγεία από τους καύσονες του Αυγούστου, όπου ο οργανισμός έχει συνηθίσει περισσότερο με θερμική καταπώνηση. Αυτές οι μέρες λοιπόν που έχουμε νωρίς πολύ μεγάλες θερμοκρασίες είναι αρκετά επικίνδυνες και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πολύ προσοχή. Τους επόμενους μήνες θα είναι μια web εφαρμογή με πάρα πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά μέσα και θα βοηθάει τόσο τον πληθυσμό έτσι ώστε να πληροφορηθεί για την κατάσταση στην πόλη, στις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, όσο και τους φορείς, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, για να μπορούν να καταστρώνουν τα σχέδια και δράσεις εντοπισμένα πάνω στη συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις πόλεις που έχουν υποδεχθεί. Να δείτε λίγο τους επόμενους μήνες, προς το τέλος του Ιουλίου, από Σεπτέμβριο, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε. Μια αρχική μορφή της πλατφόρμας θα είναι έτοιμη μέσα στον Ιούνιο, ελπίζουμε, ενώ η τελική της μορφή θα είναι έτοιμη περί το τέλος του 2024. Ευχαριστούμε. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως κάποια προβλήματα υγείας. Δυστυχώς τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρήπανσης συνδέονται με τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες με τα επεισόδια καυσώνων, δημιουργώντας πολλές μέρες μέσα στο έτος για τους κάτοικους της Θεσσαλονίκης συνθήκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επιβλαβείς. Φυσικά για όλο τον πληθυσμό, αλλά ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα ή κοιμονούσες ή φυσικά άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή από φθάνους ανοσήματα. Επομένως, όλες αυτές οι ομάδες είναι ομάδες που πρέπει να προτεραιοποιηθούν όταν θέλουμε να κάνουμε μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι γεγονός. Δάφνη Παρλιάρη, με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με τη χρησιμότητα τέτοιων εργαλείων, όπως η πλατφόρμα η οποία θα βγει το επόμενο χρονικό διάστημα. Τη χρησιμότητα όσον αφορά σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πιο ρυπασμένες ατμοσφαιρικά πόλεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα υπό την επίδραση του flyover τους τελευταίους μήνες και φυσικά τους καλοκαιρινούς μήνες με τους καύσονες και υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί βιομετεωρολογικές συνθήκες που είναι πάρα πολύ επιβλαβείς για τους κατοίκους της. Επομένως, είναι απαραίτητο τόσο να μελετήσουμε το πρόβλημα με τα ιδιαίτερα τοπικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, όσο και σε δεύτερο βήμα να δημιουργήσουμε συστήματα προειδοποίησης και έγκαιρης ειδοποίησης του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δημόσια υγεία. Αν μπορούσαμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τα προβλήματα, τις επιπτώσεις πάνω στην υγεία. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως κάποια προβλήματα υγείας. Δυστυχώς τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρήπανσης συνδέονται με τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες με τα επεισόδια καυσώνων, δημιουργώντας πολλές μέρες μέσα στο έτος για τους κάτοικους της Θεσσαλονίκης συνθήκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επιβλαβείς. Φυσικά για όλο τον πληθυσμό, αλλά ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα ή κοιμονούσες ή φυσικά άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή από φθάνους ανοσήματα. Επομένως, όλες αυτές οι ομάδες είναι ομάδες που πρέπει να προτεραιοποιηθούν όταν θέλουμε να κάνουμε μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι γεγονός.